Να μας πείτε τώρα για την Διανόπ, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της εταιρείας, για τις οφειλές και κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις που έχει δημιουργήσει αυτό το οικονομικό άνοιγμα. Καταρχήν, πόσο είναι το οικονομικό άνοιγμα της Διανόπ και από πού γίνεται η αρχή από την διοίκηση της εταιρείας. Μάλιστα, λοιπόν. Καταρχήν, αναλάβαμε επίσημα μετά τη Γενική Συνέλευση 31 Ιανουαρίου. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι χθες έγιναν οι πρώτες πληρωμές του προσωπικού για το μήνα Δεκέμβριο που εκκρεμούσαν και αύριο θα πληρωθούν και τον μήνα Ιανουάριο, οπότε θα προχωρήσουμε από την επόμενη εβδομάδα, μόλις ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες στις εγκρίσεων στις τράπεζες, θα αρχίσουμε να πληρώνουμε το υπόλοιπο προσωπικό που εκκρεμεί με μπλοκάκι από Νοέμβρη-Δεκέμβρη και τους προμηθευτές. Το άνοιγμα το οποίο βρήκαμε είναι, όπως ανέφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, 654.000 ευρώ υποχρεώσεις του 2023, με 31 12 του 2023. Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την προσεχή εβδομάδα να συζητήσει για τις περαιτέρω ενέργειες. Πρόθεσή μας είναι, εννοείται, να μην μείνουν το προσωπικό απλήρωτο, αλλά και οι προμηθευτές οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν. Θέλει σαφέστατα λίγο χρόνο, αλλά πρόθεση μας είναι να κρατήσουμε εννοείται την εταιρεία και να βρούμε λύση και εξέβρεση λύσεων, ώστε να μην συνεχίσει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα και να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε εντός εισαγωγικών τα οικονομικά της. Από πού θα βρεθούν, κύριε Χρήστη, τώρα τα επιπλέον χρήματα, δηλαδή πού σκοπεύετε να κινηθείτε? Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση θα γίνουν κάποιες περικοπές, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε την εταιρεία. Η εταιρεία έχει να λαμβάνει χρήματα, όπως γνωρίζετε, ανταποδοτικά από τον Δήμο Χίου. Θεωρώ ότι με κάποιες περικοπές στο θέμα του προσωπικού, το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο και δεν χρειαζόταν, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Θα ήταν καλύτερο και πιο σκόπιμο από την πλευρά μου να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα στο τέλος του τριμήνου, δηλαδή τέλος Μαρτίου, που θα είμαστε εμείς και θα έχουμε μια εικόνα για το τι θα έχουμε εξοφλήσει και τις υποχρεώσεις μας, να σας δώσω μια καλύτερη συνέντευξη και πιο ακριβή στοιχεία για το τι ακριβώς γίνεται. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της ανακύκλωσης, πώς πηγαίνει, αν έχουμε δηλαδή τι εικόνα έχουμε για την ανακύκλωση και αν είναι βιώσιμη η εταιρεία? Βεβαίως, η εταιρεία ναι, είναι βιώσιμη, μπορεί να γίνει ξαναβιώσιμη γιατί υπήρξε πρόβλημα το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε θυμίζω ότι μέχρι και το 2019 βάσει των οικονομικών καταστάσεων που έχω είναι ότι μέχρι και το 20 η εταιρεία είχε κέρδη. Στους ισολογισμούς που έχω και τις φορολογικές δηλώσεις του 2021 και του 2022, η εταιρεία παρουσίασε ζημίες περίπου 500.000 ευρώ για τα δύο αυτά έτη. Κάτι αντίστοιχο, όπως καταλαβαίνετε, με το υπόλοιπο που σας είπα για 31 12 του 2023, θα είναι και η φετινή φορολογική δήλωση. Πιστεύω ότι η ανακύκλωση πάει καλά, θα φροντίσουμε να πάει καλύτερα, θα ενημερώσουμε τον κόσμο, θα ενημερώσουμε τα σχολεία, γιατί νομίζουμε ότι η ανακύκλωση είναι το βασικό στοιχείο πλέον που πρέπει να μπαίνει καθημερινά στη ζωή μας.